Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πως είστε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Και παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα καινούριο βίντεο. Στο σημερινό βίντεο παιδιά, θα προσπαθήσουμε να πάμε τον Edgar 25 rank. Όπως βλέπετε τον έχω πάει 24 και 735 κύπελα, θέλουμε 15 κύπελα. Θα δείξω και λίγο τον battle, γιατί άμα δείτε ήταν πάρα πολύ δύσκολο να φτάσω μέχρι εδώ. Συν 3, μείον 3, συν 4, συν 6, συν 8, συν 10, δεν πήγα καλά. Αν ήταν μείον 9, μείον 8, μείον 8 είχα χάσει. Γενικά έχω πάρει πάρα πολλά. Επίσης, να δω πέρα το τελευταίο ήταν μείον 6 που είχα βγει. Με τι είχα βάλει εδώ πέρα. Όχι, πέρα με Byron, να έξω εκεί. Να πω ότι για την αρχή από 22 rank μέχρι σχεδόν 24. Βασικά, 22 και κάτι μέχρι 24 κάπου εκεί. Με βοήθησε ο Πάρης, ο The Best 2, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν παίζει τώρα δυστυχώς. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά μετά έκανε κάποιες βλακίες και εκείνος. Έκανε κάτι αστεία τέλος πάντων. Και γι' αυτό μετά τα σταμάτησα, γιατί δεν γινότανε. Είχε βάλει αυτό σε Byron, αλλά μετά έκανε κάποιες βλακίες. Τέλος πάντων, προσπαθήσα μόνος μου, χθες έγινε αυτό. Σήμερα προσπαθήσα μόνος μου όσο μπορώ. Του βλέπετε τον είχα πάει πολύ κοντά, ξαναέπεσα. Τώρα τον έχω φτάσει μέχρι, θέλουμε ένα 15 κύπελα. Και θα προσπαθήσουμε να τον πάμε. Δεν ξέρω αν θα βγει αυτό το βίντεο. Αν είναι θα το κάνω, θα το σταματήσω και όλος αν είναι μέχρι να τον πάμε. Ελπίζω πάνε όλα καλά. Θα παίξουμε στο μάτο Skull Greek που είναι αρκετά καλό. Θα σας μάθω και μερικές στρατηγικές, πιστεύω, που χρησιμοποιώ εγώ τουλάχιστον. Εδώ στο μάτο είμαστε 99, ακόμα πριν ήμασταν 100, ok. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Ελπίζω πάνε όλα καλά, να τελειώσουμε γρήγορα και το βίντεο. Όπως είπα, έχω και big box πια, δεν θα τα ανοίξουμε. Τώρα τα κρατάμε για ένα μεγάλο box opening που έχω πριν. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Για αρχή, αυτό που κάνουμε είναι πατάμε τα gadget. Δεν έχω star power δυστυχώς. Και παίρνουμε εδώ πέρα πιο πολλά κουκιά μπορούμε. Από εδώ. Εδώ πέρα που δίνει μια σέλη, δεν θα ασχοληθούμε καν. Βασικά θα προσπαθήσω να πάω στο κουτί εδώ και θα φύγω. Ναι. Και πέρα πάμε γρήγορα στο κέντρο που έχει τα διπλάτσες. Και θα πάρουμε από εκεί. Α πούμε από εδώ, να το. Είναι πολύ σημαντικό να πάρει από εδώ τα κουκιά. Θα παίρνει και μπορώ να φύγω τώρα. Α, δεν έχει βλακία από. Εδώ θα δει εδώ πέρα ξαναπέζει. Χάσαμε μείον 6 λοιπόν. Οπότε σαν πράγμα μέχρι να ξανανεβάσω εκεί που ήμασταν και συνεχίζουμε, παιδιά. Γιατί βλέπετε είναι αρκετά δύσκολο. Λοιπόν, παιδιά, όπως βλέπετε, πήρα συν 8. Θα σα δείξω τώρα. Πήραμε συν 8. Δεν ξέρω πριν, ήταν πολύ καλύτερα. Δηλαδή, πριν ήταν, πήραμε από το κέντρο 4 κουκιά. Και στην αρχή ένα, οπότε είχαμε 5 powers. Και μετά είχαν πεθάνει τα 4 άτομα. Θα σα πω λίγο πώς έγινε. Είχαμε πεθάνει αυτοί που πέφτουν 4 πάνω κάτω. Είχαμε μείνει 6. Μετά, και ήταν αρκετά μικρό ο κύκλο. Μετά, κάποια στιγμή πριν γίνουμε όλοι σαν κουτί που καταλαβαίνετε, νομίζω ότι εννοώ. Ο Σέτζη είχε σκοτώσει και μία σέλη. Αυτή είναι εδώ. Οπότε μετά είχαμε μείνει 5 άτομα. Ήμουνα εγώ λίγο πιο πάνω, θα σα το πω περίπου. Ο Σέτζη ήταν κάτω. Ο Μπούλ ήταν δίπλα με τον Σέτζ. Δηλαδή, εγώ ήμουνα πάνω δεξιά. Ο Σέτζ ήταν κάτω δεξιά. Ο Μπούλ κάτω αριστερά. Η μία σέλη αυτή εδώ ήταν πάνω αριστερά. Και αυτή που πάνω αριστερά ήταν μαζί μου, ήταν αυτή σχεδόν. Κάποια στιγμή πέθανε ο Μπού, αυτή η σέλη πέρα σκότωσε την άλλη με Σούπερ, ενώ είχε λιγότερα powers. Μετά σκότωσε τον Μπούλ που ήταν πάρα πολύ low, γιατί είχε παλέψει με τον Σέρτζ. Παλέψανε μετά αυτοί οι δύο, χώθηκα κι εγώ. Κατάφερα να σκότωσε τη σέλη, για πάρα πολύ λίγο τη σκότωσα και τον Σέρτζ. Αν ήταν λίγο λιγότερο power θα τον είχα σκοτώσει. Και θα είχαμε πάρει συν 10, δεν πειράζει όμως. Πέρα μπήκε ένας εδώ. Okay. Οπότε είναι κάπως έτσι γίνει το match, ξέρω αν καταλάβατε. Θα προσπαθήσω λοιπόν, πάμε να ξαναδοκιμάσουμε. Θα παίξουμε τώρα πιο safe. Πάντως πια να ξέρετε, αν μάθετε και σας πουσάρετε, δεν ξέρω, αυτό το map είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι το καμπέρωμα δεν είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί μετά μας βρούνε τελείωσες. Δηλαδή πρέπει στην αρχή να τρέξεις όσο πιο πολύ μπορείς, να πάρεις όσο πιο πολλά powers μπορείς. Δηλαδή παίρνεις ένα πέρα ξέρω εγώ στην αρχή και μετά τρέξεις κατευθείαν για το κέντρο πριν έρθει ξέρω εγώ η BB. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές BB εδώ πέρα. Οι οποίες θα σου σπάσουν τα νεύρα. Ξέψτε με, ξέρω τι λέω. Να βλέπετε ας πούμε εδώ πέρα τώρα η BB θα τα πάρει. Θα το πάρει το power, είναι πολλές BB. Σε αυτό το μάτι είμαστε λίγο άτυχοι γιατί είναι πάρα πολλές BB. Και αυτό δεν ξέρω αν είναι πολύ καλό. Πάντα παιδιά να κάνετε και teaming όσο μπορείτε. Μην πάτε κοντά όμως γιατί άμα έχει περισσότερα power θα σας σκοτώσει. Δεν είναι πολύ λίγοι αυτοί οι πιστοί teamers. Εγώ λέω εδώ πέρα προσπαθεί να με βάρει σε αυτό το ζωγάνι από τον λόγο. Παρ' όλα θέλω να γεμίσει super, δεν ξέρω. Λοιπόν, πολύ δεν πέσει αυτό το μάτι για να ξέρει πού καλό είναι ο
Edgar και η Bibi είναι πάρα πολύ καλοί σε αυτό το map. Και μετά πολλοί βάζουν Serge. Πολλοί βάζουν Primo. Είναι πολύ καλός και ο Primo εδώ. Πάντως, παιδιά, να ξέρετε, Bibi, άμα είσαι και το Star Power, ειδικά με την άμυνα, είναι πάρα πολύ καλό. Κάποιες παιδιά σε κάποια δύο μάτς είχαν βάλει Mortis δύο άτομα. Δηλαδή, σε ένα μάτς είχε βάλει Mortis και κέρδισε. Έπαιζε πάρα πολύ καλά. Τώρα δεν ξέρω αν είναι καλός ο Mortis, δεν νομίζω τόσο πολύ. Απλά ήθελε να παίζει και counter πολύ καλά τους Edgar όλους. Και σε ένα άλλο map, ο δεύτερος στο άλλο map δεν πήγε πολύ καλά. Το δείγμα τα εξηγώ, παιδιά, καλά, να μου πείτε, γιατί είναι λίγο μπερδευτικά, καταλαβαίνω. Λοιπόν, εδώ προβλέπτηκα με team όσο μπορούμε. Το πιο αδύναμο σιγά σιγά τον σκοτώνουμε, γι' αυτό πρέπει όλοι να πάρουν τα powers. Γιατί και έχετε πιο πολύ δύναμη, αλλά και σιγά σιγά τους αδύναμους σκοτώνουν. Δηλαδή θα δείτε τώρα ότι αυτή η BB, άμα δεν πάρει πολλά powers, δεν νομίζω αντέξει για πολύ. Το έχω πάθει και εγώ, ναι, δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ενώ αυτή, η κυρίως η Shelly, παιδιά, εδώ πέρα δεν ξέχασα, δεν ξέρω τι είπα τη Shelly. Είναι και η Shelly πάρα πολύ καλή εδώ. Ειδικά άμα έχει super, δεν σε πλησιάζει. Εγώ, ας πούμε, δεν την τολμάω να την πλησιάσω αυτήν εδώ. Βλέπετε με βαράει κιόλας. Δεν ξέρω τώρα αν θέλει να με σκοτώσει, δηλαδή. Γιατί εγώ φεύγω, παιδιά, μην διακινδυνεύετε ποτέ, δηλαδή καλύτερα να φύγετε. Εκεί πέρα θα πεθάνει μια Bibi. Οπότε αυτή ίσως και να ζήσει, αλλά ναι, τώρα θα πεθάνει λογικά. Εδώ πέρα. Δεν την πρόσεξε καν αυτήν εδώ, ρε. Ναι, παιδιά, δεν την είδα καν αυτήν. Δηλαδή, δεν ήξερα καν θα με βοηθηθεί. Τι να πω τώρα. Πάμε ξανά, παιδιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι, επειδή δεν ξέρω. Βάζω καλύτερο να χωρί εκτός βίντεο. Ίσως να το κάνω βίντεο και να σας δείξω τα plays που παίξα. Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε και δεθύνει και τα δύο powers εδώ. Ίσως αυτό πέρα δικό μας είναι, υποτίθεται. Βασικά δεν είναι δικό μας, είναι τη Shelly, οπότε θα πάρουμε εμείς 4 powers και εγώ, αν μπορέσουμε. Να πάει στα 6 πηγαίνει αρκετά δύσκολο. Και εδώ βλέπετε πως η Shelly μπορεί να μας διαλύσει πανεύκολα, γιατί όταν προσέχετε πάρα πολύ τη Shelly, παιδιά. Ειδικά όταν έχουν super, γιατί τι μας έκανε. Και βλέπετε που έχουν τα πολλά powers. Αν έχεις πάλι αρχικά 3-4 powers, μετά ο άλλος φεύγει γιατί δεν είναι ο τόρμα να τα πάρει. Τους κάνει ένα Edgar και φύγει γρήγορα. Εδώ τον τελάμα και να τον προσέχουμε λίγο. Εγώ πήγα κάποιοι λένε ότι πρέπει να χώνομαι. Ας πούμε ο Πάρης μου είπε ότι πρέπει να χώνομαι, ξέρω εγώ, σε αδυναμούς, αλλά εγώ δεν ξέρω ακόμα γιατί. Ας πούμε ο τέλαμα μπορεί και να μας κερδίσει, δεν ξέρω. Τώρα που έχουμε 7 power είμαστε πάρα πολύ καλά. Μένουν 2-8 brawlers. Οπότε για να ξέρετε πάρα πολύ δύσκολο και το κακό είναι ότι και το έχω πάθει και εγώ και στα 2 rank 25 που πήγα να πάω. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα τον πάω τώρα, λογικά θα τον πάω. Θα προσπαθήσω. Να ξέρετε για ότι θα είστε πάρα πολύ κοντά να το φτάσετε. Ακόμα και ένα κύπελο. Και να θα τα χάσετε όλα γιατί εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή σας βάζουμε πάρα πολύ καλούς αντίπαλους. Οπότε με ξέρετε ότι ήταν αρκετά δύσκολο. Προσωπικά για μένα θα σας πω τώρα τη συμβουλή μου για push Edgar εδώ πέρα. Προσωπικά για Edgar, τώρα για τις άλλες μπορεί να είναι λίγο παλιός. Πάντα παιδιά να ξέρετε με Edgar, επειδή είναι αρκετά καλός, πρέπει να κάνετε πάντα gadget. Χωρίς gadget, παιδιά, Star Power μην τον μπουσάρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχεις πολύ λιγότερα πλεονεκτήματα. Πρέπει παιδιά να παίρνεις αρχικά, αν μπορείς, ένα τσέτα, ας πούμε, ανάλογα πόσα έχεις. Και μετά τρέχεις στο κέντρο που έχουν δύο και είναι σχεδόν 6 chest. Να παίρνεις εσύ τα 2 τα 4. Αν είσαι τόσο πολύ χειρός όπως εμένα τώρα, μπορεί και τα 6. Οπότε ναι, υπάρχουν πάρα πολλά. Οπότε παίρνει να παίρνει τουλάχιστον τα 2 για να έχει αρκετά powers. Αν έχει πάρει και ένα αρχικό, θα έχει 3 powers, ξέρω εγώ, που είναι πάρα πολύ καλό. Εδώ πέρα αυτό θα με βαρέει εμένα για κάποιο λόγο. Έχει πρόβλημα, θα το σκοτώσουμε εμείς. Μπράβο. Πολύ ωραία. 5 άτομα μένουνε. Εδώ πέρα. Έτσι και καλά βλακία, δεν το πιστεύω ρε παιδιά. Βλέπετε η Shelly μπορεί να μας διαλύσει πάρα πολύ εύκολα. Λοιπόν παιδιά, πάλι αυτό θα κάνουμε, θα το σταματήσουμε να το ανεβάσουμε όσο μπορούμε. Και ίσως είναι το τελευταίο μάτς, οπότε πάλι θα σταματήσουμε για λίγο. Και ρε παιδιά, να ξέρετε σε αυτό το μάτς πήγα τρομερά, πήγα 10 κύβελα πήρα. Δεν είναι αρκετά εύκολο γιατί στην αρχή είχα πάρει 8 powers. Αυτό το μάτσο θα σα το δείξω και μετά θα το ανεβάσω μόνο μου και μετά θα σα το δείξω. Οπότε θα δείξω αυτό το μάτσο εδώ πέρα που πήγα πάρα πολύ καλά. Οπότε πάμε να το δούμε. Αυτό το βίντεο λογικά θα το ονομάσω ή Rank 25 Edgar. Πάμε το Rank 25 τον Edgar ή Tips and Tricks για. Tips τέλο πάντων for pushing 25 Rank Edgar. Είτε εδώ πέρα λοιπόν ξεκινάω, παίρνω το power, παίρνω και ο bull. Δεν με ενοχλεί καν, αυτό το πέρα το αφήνω. Τρέχω γρήγορα λέτε, για το κέντρο που παίρνω τα 3 εδώ. Συνεχίζω. Εκεί πέρα η B δεν το πήρε γιατί ήταν πάρα πολύ low. Εδώ πέρα προσπαθώ όσο μπορώ να τα πάρω από τη Shelly.
Κάνουμε λίγο teaming, μου το ανοίγει λίγο αυτή, τα παίρνω εγώ γρήγορα και φεύγω. Και έχω 7 powers. Βλέπετε εδώ πέρα παίρνω και αυτό και έχουμε 8 powers, που είναι τρομερά τέλειο για ένα τέτοιο match. Εδώ βλέπετε παλεύει εδώ πέρα ο Λέων με την B. Εγώ δεν χώρομαι σε κανένα, σας λέω παιδιά ότι εγώ δεν χώρομαι από την αρχή δηλαδή, γιατί άμα πεθάνε, πεθάνε άδικο, ποτέ να μειωθούν για τα άτομα να κερδίζουμε κύπελα και μετά παίζουμε όσο καλύτερο μπορούμε για τα κύπελα. Απειρά όλο το κρυφό, δηλαδή όλο το κόλπο, ας πούμε, είναι στην αρχή να παίρνεις τα πολλά powers για να μην σου χώνονται και μετά το τέλος, θα δείτε σε λίγο πώς είναι το τέλος. Λοιπόν, εδώ πέρα, από ό,τι βλέπετε, με ήδη εδώ πέρα προσπαθούσε κάτι να με πετύχει, θα φύγει μετά γιατί με είδε που είχα 8 powers. Θα κάτσει εκεί πέρα να καμπερώσει. Γενικά να καμπερώνει και λίγο. Καμπερώνει και λίγο. Γιατί αυτό το map είναι πιο πολύ και λίγο για έχει και πολλούς θάνους. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους υπόλοιπους τι κάνουν. Εγώ μέχρι στιγμής κάθομαι λίγο εκεί. Εδώ πέρα βλέπετε τη Σέλη, ο Edgar κάθεται εδώ μέσα. Ένας Edgar με 4. Πάνω ένας Leon. Και εδώ η B με τον Byron. Ο οποίος ο Byron θα πεθάνει, θα το δείτε τώρα. Δεν ξέρω πώς και εγώ. Θα το δούμε τώρα πώς πέθανε. Πέθανε πολύ άδικα όμως. Ναι, κρίμα. Και εκείνη νομίζω πως πέθανε. Α, εγώ δεν έχω δει. Εδώ πέρα έχουμε φύγει, παιδιά. Έχουμε κάτσει εδώ τώρα. Εδώ πέρα που δείξω πως πέθανε. Άνα τώρα θα πεθάνει. Πιθανόν. Ωραία, πέθανε εκεί. Να δείτε τώρα, πέθανε. Άντε, ωραία. Και έχουμε μείνει εμείς εδώ. Λοιπόν, ο Λέων είναι πάνω. Και είμαστε, παιδιά, βλέπετε 6 άτομα εδώ. Τώρα είναι το σιγά-σιγά το κεντρικό. Εγώ τον διώχνω αυτόν τον Edgar και πάει προς τα πάνω. Γιατί όσο το σκότωνα, αλλά ήθελα να το σκοτώσω απλά αφού έφυγε. Οκ. Okay. Και πέθανε πολύ απλά τον Λέων. Εντάξει, κρίμα, το ξέρω ότι είναι και εγώ θα το έχω πάθει αυτό, αλλά εντάξει. Εδώ πέρα μετά ρίχνει τον gadget του ο Λέων. Ξέρουμε περίπου που είναι ο Bull. Εγώ δεν έχω να προσωπικό σε κανένα παιδί, γιατί το κόλπο εδώ πέρα, άμα χωθεί, α πούμε, στον αδύναμο εδώ, άμα δεν είναι δίπλα σου, θα σου χωθούν και οι υπόλοιποι. Βλέπω εδώ πέρα και ο Bull και ο Λέων θα μου χωρότανε. Εδώ πέρα και ταυτόχρονα εγώ δεν του ενοχλώ, γιατί ξέρω ότι δεν μπορεί να μου κάνει τίποτα. Και μένω όσο πιο πολύ μπορώ εδώ πέρα στον κύκλο. Μέχρι να αρχίσει, έχω και τη σούπερ μου. Και όταν αρχίζω και τρώω το πρώτο damage, βαράω. Σκοτώνω εδώ πέρα, σκοτώνω τον Bull, πεθαίνει B. Και πολύ απλά ο Λέων ούτε καν που με ενόχλησε και πήρα ένα πάρα πολύ easy win. Οπότε θα σταματήσουμε τώρα να προσπαθήσω να το πάμε τώρα 25 και θα σα το δείξω μετά. Οπότε αυτά τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, παιδιά, εδώ πέρα για πάρα πολύ λίγο, γιατί ήταν τοξικό λίγο στο τέλος ο άλλος. Δηλαδή, είχαμε κάνει teaming, αλλά προτίμησα να πάμε με τον άλλον. Που ήταν ένα Edgar που είχε ένα power, ενώ είχα 3 powers. Τέλος πάντων, θέλουμε άλλα 2 κύπελα. Θα προσπαθήσω τώρα όσο πιο πολύ μπορώ πραγματικά να τα πάρουμε. Πρέπει να βγούμε μία τέταρτη θέση και το πήραμε. Πάμε να παίξουμε το τελευταίο μάτς τώρα. Δεν θα το δείξω βίντεο γιατί δεν ξέρω, ίσως μου φαίνει πιο πολύ γούρι να παίζω εκτός βίντεο. Τέλος πάντων, και θα σας τα δείξω μετά, επειδή έχει βγει και λίγο μεγάλο βίντεο. Οπότε ναι, ελπίζω να τον πάμε τώρα. Και θέλω μετά να βγάλω στα σχόλια μόλις άμα τον πάμε. Να μου γράψετε μετά ποιο είναι το επόμενο, ποιο είναι το επόμενο, να είναι ο επόμενο για να τον πάμε. Οπότε πάμε, τα λέμε σε πολύ λίγο, παιδιά. Και ναι ρε παιδιά, το κατάφερα, τέλεια, πήραμε συνέξι από ό,τι είδατε. Από ό,τι βλέπετε, δηλαδή τέλεια παιδιά, συν 400 star points. Screenshot να το βγάλω αυτό οπωσδήποτε. Το πήγα επιτέλους, παιδιά, το πιστεύω. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, ο δεύτερος μου παίχτης ήταν 25, πάρα πολύ OP παίχτης. Και έχουμε ακριβώς 22.970 κύπελα. Λοιπόν, παιδιά, θα σας πω μια γρήγορη τι έγινε. Λοιπόν, εδώ πέρα ήμουν λίγο πιο κακός όμως. Δηλαδή, στην αρχή ξεκίνησα, δεν πρόλαβα να πάω τα powers, ήταν ένας Edgar, πήρα 3 powers, νομίζω, είχα ένα power, όχι. Και μετά με αφήνω εδώ πέρα την B που ήταν πάρα πολύ καλή. Μου έδωσε το ένα power που λέει το οποίο εγώ το ένα, είχε να πάρει 2 chest και πήρα εγώ το ένα. Οπότε είχα 2 μετά. Πέθαναν στην αρχή τα η Sally και ο Edgar. Δεν ξέρω πώς πέθαναν. Μετά εδώ στο πρίμα εδώ πέρα γιατί μας βάραγε όλους. Κάποια στιγμή τον σκοτώσαμε αυτό το οποίο τον σκότωσε γιατί μας βάραγε όλους. Προδώσε να σκότωσε εμένα. Μετά βάραγε τον Bull, ο Bull έφυγε. Και μετά αυτό εδώ πέρα ο Κότον σκόδωσε και καλά το έκανε δηλαδή. Μετά αυτοί οι δύο άτομα εδώ πέρα δεν είμαι σίγουρος πως πεθάνανε, δεν το πρόσεξα. Πάντως μπράβο τους, πεθάνανε δηλαδή. Και μετά είχαμε μείνει εμείς οι 5 εδώ πέρα. Εγώ με την B έκανα teaming, μπορούσαμε σκοτώσει γιατί μη είχε άντα δηλαδή, είχε και το star power. Ήμουν πάρα πολύ low, μπορούσαμε σκοτώσει. Αλλά ευτυχώς δεν το έκανε και ήταν πολύ καλή teamer και μπράβο της. Και πέθανε λοιπόν ο Crow, ήταν η Sally και έλεγα, ούτε εγώ και εγώ πώς να τη σκοτώσω μια κάποια στιγμή, αλλά λέω, αφού μου τη χάρισε δεν πειράζει, δεν θα την αφήσω. Οπότε πέθανε ο Colt.
Μετά την πρόδωσα λίγο, δηλαδή στο τέλος τη σκότωσα, γιατί δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο, ήταν ο κύκλος πάρα πολύ μικρός. Και μετά με σκότωσαν ο Μπουλ και η Σέλη, αλλά πήραμε τα συνέξι που είμαστε πάρα πάρα πολύ χαρούμενοι. Οπότε παιδιά, νομίζω και αυτό πέρα το βίντεο. Τον Edgar δεν τον έχω για Power 8 νομίζω, όχι δεν τον έχω ακόμη. Θα το πάω κάποια στιγμή και Power 8 και Power 9. Παιδιά, ελπίζω σας το βίντεο. Είναι ο δεύτερος παίχτης μου, οπότε ήταν ο Frank που τον είχα πάει σε, ας πούμε, σε troll map. Δηλαδή ήταν αρκετά δύσκολο βέβαια, αλλά ήταν γρήγορα κύπελο όπως το έλεγα. Αλλά τώρα παιδιά κατάφερα να με την αξία μου, ας το πούμε, να πάμε τον Edgar. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Θέλω να μου πείτε ποιος είναι ο επόμενος βόλο. Πού σκέφτεστε να προσπαθήσουμε κάποια στιγμή, όχι τώρα πάλι. Θέλω να περάσει καμιά εβδομάδα πριν ξεκινήσουμε, θα δούμε. Σκέφτομαι να πάμε τον Byron που είναι πάρα πολύ OP ή τον Colt που τον είχα ήδη λίγο μπουσάρει. Και τον Carl, αλλά τώρα ο Carl πλέον έχει φάει πολύ μεγάλη μείωση, οπότε τώρα δεν είναι και τόσο OP. Δηλαδή παλιά ήταν πολύ καλύτερο που τον πήγα. Τον πήγα βέβαια και λίγο στο troll map, αλλά γενικά ναι, παλιά ήταν πολύ καλύτερο και μπορούσε να παίξει. Να, σκέφτομαι και την B, παιδιά, άμα πάρουμε και τον Gadget της ειδικά, γιατί έχω και το Star Power το καλό της, αυτό εδώ πέρα. Το οποίο πια θα αλλάξει, οπότε πρέπει να το εκμεταλλευτώ, γιατί θα γίνει όταν έχει τη Super Melistro της να έχει μια μικρή άμυνα που κάνει reduce 20% damage. Οπότε ναι, παιδιά, κάπου εδώ πέρα το βίντεο. Ελπίζω σας άρεσε, ξέρω ότι ήμουν λίγο κουραστικός, αλλά παιδιά, πιστεύω σας βοήθησα πάρα πολύ. Θέλω να γράψετε κάτω στα σχόλια άμα σας βοήθησα όντως. Και πιστεύω, παιδιά, ότι τώρα μπορείτε να ανεβάσετε όσο μπορείτε. Και ή μετά σε κάποιο άλλο map να παίξετε που πιστεύετε εσείς, ή να περιμένετε ξανά αυτό το map να βγει. Πάντως, παιδιά, να ξέρετε ότι. Βασικά, όχι, να μην περιμένετε καλύτερα, να το παίξετε σε αυτό ή στο επόμενο. Αν και τώρα δεν ξέρω πότε θα το ανεβάσω αυτό το βίντεο. Γιατί, παιδιά, να ξέρετε ότι όταν βγει το νέο update με τον Stu, ο Edgar θα φάει μείωση στο health του, που σημαίνει ότι θα είναι ακόμα πιο κακός. Οπότε, παιδί, όσοι θέλετε να τον μπουσάρετε, τον μπουσάρετε τώρα. Δηλαδή, έχετε. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, νομίζω θα βγει τρίτο μπρόλερ. Οπότε έχετε 4 μέρες να τον μπουσάρετε. Ο Στέλντ και μετά θα είναι ακόμα πιο δύσκολο, παιδιά. Θα είναι ακόμα πιο low το health του. Οπότε για αυτό τα είχα να πω για σήμερα. Ελπίζω σας το βίντεο. Πάντως εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πάρα πολύ προσπάθεια, τα κατάφερα όμως. Και αυτά. Πείτε μου στα comments ποιο θα είναι ο επόμενος μπρόλερ που θα προσπαθήσω να πάμε. Και αυτά τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Και γεια σας.